Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Αυστηροποίηση των κριτηρίων για όσους έχουν αιτηθεί ήδη υπαγωγή στο νόμο Κατσέλη, ζήτησαν οι τραπεζίτες στη χθεσινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr. Οι τράπεζες υποχώρησαν τελικά στις πιέσεις της κυβέρνησης για αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων ένταξης, ώστε να υπολογίζεται με βάση το εύλογο επίπεδο διαβίωσης, όπως ισχύει δηλαδή στο υφιστάμενο καθεστώς προστασίας. Ανταυτού, οι τραπεζίτες ζητούν πρόσβαση στα στοιχεία του TaxisNet για τους 155.000 οφειλέτες που αναμένουν την εκδίκαση της υπόθεσής τους, ώστε σε συνδυασμό με την άρση του τραπεζικού απορρίτου που ισχύει από το καλοκαίρι, να μπορούν να εντοπίσουν τους στρατηγικούς κακοπληρωτές στο δικαστήριο. Ένα βήμα πιο κοντά ήρθε η έναρξη των εργασιών στο Ελληνικό μετά την προκήρυξη του διαγωνισμού για την άδεια καζίνο. Δεδομένου ότι η προθεσμία υποβολής προσφορών έχει οριστεί στις 22 Απριλίου, πηγές του επενδυτικού σχήματος υπό την Lambda Development εκφράζουν την αισιοδοξία τους ότι οι εργασίες μπορεί να ξεκινήσουν ακόμα και μέσα στο φθινόπωρο. Αρκεί βέβαια η διαδικασία να προχωρήσει χωρίς ανατροπές και ενστάσεις. Εκτός όμως από τον διαγωνισμό για το καζίνο, παραμένει μια σειρά εκκρεμωτήτων για να ξεκινήσει τελικά το έργο. Σε πληστηριασμό βγαίνει η πολυτελής πετρόκτιστη διατηρητέα έπαυλη έκτασης 750 τετραγωνικών μέτρων του Φώτη Μπόμπολα στο Παλαιό Ψυχικό έναντι 4,2 εκατομμυρίων ευρώ. Το ακίνητο βγάζει σε πληστηριασμό η Alpha Bank στις 11 Σεπτεμβρίου του 2019 έναντι απέτησης 500.000 ευρώ που οφείλει στην τράπεζα ο γνωστός επιχειρηματίας και εκδότης. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον γενικό δείκτημο να κυμαίνει σε 677,55 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,06% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.